Τι σου είπε, τι έλεγες? Α, αυτό είναι περαιτέρω τραγούδι. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα μ' όλα τα παράπονα μου. Έλεγα, μα δε μ' άφηνε το κλάμα και έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα μες στη μοναξιά μου. Μα τι γράμμα να σου στείλω με τη λόγια. Σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Τι γράμμα να σου στείλω με τη λόγια να σου το πω. Μόση δύναμη μου μένει. Σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Έχει τραγουδήσει ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, ο Γιάννης Πάριος. Δεν ξέρουμε ένα ακόμα τραγούδι. Αποκλείεται να μην ξέρουμε. Ξέρουμε πολλά. Ξεχνάω να πάω εδώ να μιλήσω εδώ. Ναι, αγόρι μου, μίλα στο άλλο. Ναι, ξέρουμε άλλο ένα. Όλα τα ξέρουμε βασικά, τα έχουμε πει όλα. Όλα, αλλά θα πω ένα πολύ πολύ αγαπημένο που με αυτό πρωτοεμφανίστηκα στο κοινό. Μου έλεγες κάτι στο διάλειμμα και εγώ θέλω να το πούμε στον κόσμο, έλα κοντά μου. Ναι. Μου έλεγες ότι υπάρχουν δύο τραγούδια που σε συγκινούν πάρα πολύ αυτά του Γιάννη Πάριου και θέλω να πεις το λόγο στον κόσμο, να το μοιραστείς με τον κόσμο. Το ένα είναι το «Σου γράφω ένα γράμμα», γιατί με αυτό ξεκίνησα. Δεν ξέρω, κάτι μου βγάζει το τραγούδι αυτό. Νιώθω πραγματικά ότι έχω ζήσει αυτή την ιστορία, χωρίς να την έχω ζήσει. Και το άλλο είναι αυτό που μόλις είπαμε, που μου έχει πει η μητέρα μου, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος, έλειπε και περίμενε γράμμα και όποτε άκουγε αυτά τα τραγούδια. Και χωρίς και αυτό να το έχω ζήσει, με συγκινεί πάρα πολύ η ιδέα. Σε συγκινεί πολύ και φαίνεται όταν ο τραγουδιστής συγκινείται από αυτό που λέει. Έλα γόρι μου, πες μας και το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αβάντε. Σου γράφω ένα γράμμα. Πώς θέλω να στο δώσω. Σου γράφω ένα γράμμα. Το δώσω να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Η ώρα είναι 12. Σ' αγαπώ όπως στις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα,
αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου, φώναξε. Για σένα.